Δέκτες παραπώνων από εκατοντάδες δημότες του Στροβόλου και της Αγλαντζάς εξαιτίας της έξαρσης των κουνουπιών γίνονται καθημερινά το τελευταίο διάστημα οι δήμαρχοι των δύο προαστίων της πρωτεύουσας. Λάζαρος Σαββίδης και Κώστας Κόρτας αποδίδουν τα αίτια στις έντονες βροχοπτώσεις του περασμένου χειμώνα και διαβεβαιώνουν ότι καταβάλουν προσπάθειες για εξάλληψη του φαινομένου με ψεκασμούς κυρίως σε χώρους όπου υπάρχουν λιμνάζοντα ύδατα και πυκνή βλάστηση. Πάρα πολλά παράπονα από διάφορες περιοχές του Στροβόλου. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς επηρεάζει την ποιότητα ζωής των δημοτών και ως εκ τούτου θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε το συντομότερο δυνατό. Είμαστε καθημερινά δεχτές. Εμείς αύριο έχουμε και μια σύσκεψη ενδοϋπηρεσιακή και μεταξύ άλλων θεμάτων είναι και το θέμα αυτό. Ανάμεσα στα μέτρα που λαμβάνουν οι δύο δήμοι είναι η εκπαίδευση και στελέχωση των συνεργείων που ανέλαβαν τους ψεκασμούς, καθώς και ο καθαρισμός ανοιχτών χώρων και οικοπαίδων. Μέσα στον Απρίλιο έχει ξεκινήσει την σύσταση δύο εξειδικευμένων συνεργείων με άτομα τα οποία είχαν ειδική εκπαίδευση και αυτή τη στιγμή προχωρούμε με τη σύσταση ακόμα ενός συνεργείου. Μέσα από την περασμένη εβδομάδα αρχίσαμε τους ψεκασμούς ξεκινώντας από τις περιοχές που γειτονιάζουμε τα κατεχόμενα, όπου είναι και μια ιδιαίτερη περιοχή με τους Καλαμιώνες κτλ. Λάζαρος Σαββίδης και Κώστας Κόρτας διευκρινίζουν ότι το πρόγραμμα ψεκασμών για καταπολέμηση των κουνουπιών δεν έχει ενταχθεί στο πλαίσιο περικοπών λόγω οικονομικής κρίσης και απευθύνουν έκκληση στο κοινό να ενημερώνει τις δημοτικές αρχές για τις περιοχές όπου υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.